Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνέντευξη τύπου εβδομαδιά της ομάδος. Μαζί μας είναι ο προπονητής ο Αποστόλης ο Στήλος και ο Γιώργος Οικονόμ. Θα μας μιλήσω για το παιχνίδι που πέρασε για τη μεγάλη νίκη, την έβρια, επί της κίνησης με 3-0, αλλά και για το παιχνίδι που έρχεται αυτό με την ομάδα του ΑΟ Καρδίτσας. Πριν ξεκινήσουμε, θα μας ενημερώσω ότι αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου στις 8 παρά, στο Καζέτα, στο σπορτς καφέ του Νίκου του Μπαγκιάτου, που θεστή μας, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της, η κοπή της πίτας για τη νέα χρονιά. Και να ξεκινήσουμε δίνοντας λόγο στον προπονητή μας, τον Αποστόλη του Στήλου. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Πριν ξεκινήσω τα αγωνιστικά θέματα, θέλω ξανά, μπορεί να γίνω κουραστικός, αλλά το νιώθουμε και το κάνουμε, να ευχαριστήσω την ομάδα του Αντρομήτου, που μας διευκολύνει πολύ με την παραχώρηση του γηπέδου της και μπορούμε να βάλουμε το πρόγραμμά μας χωρίς να καταπονήσουμε το δικό μας το γήπεδο. Το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να το διαφυλάξουμε. Να ξεκινήσω από το παιχνίδι το οποίο δώσαμε με την Κίμη, το εκτός έδρα παιχνίδι. Για μια ακόμη φορά είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Κατορθώσαμε, πήραμε την νίκη και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ. Θα έλεγα το σκορ, η έκταση του σκορ, το 3-0, αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Ήμασταν εμφανώς ανώτεροι από τον αντίπαλο από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο, καταρχήν επικεντρωθήκαμε να σταματήσουμε, επειδή όπως γνωρίζετε η Κίμη έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές, αρκετούς επαγγελματίες. Επικεντρωθήκαμε πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε κάποια του που είχε η ομάδα της Κίμη. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να οργανώσουμε παιχνίδι, να βάλουμε την μπάλα κάτω και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Τα καταφέραμε. Πριν να πετύχουμε το πρώτο γκολ στο 35, δημιουργήσαμε μία-δύο ευκαιρίες χωρίς να κινδυνεύσουμε ούτε μία φορά. Από τη στιγμή που πετύχαμε το πρώτο γκολ, έγιναν όλα πολύ εύκολα. Φαινόταν, παρότι μπορεί να φανεί αναζωνικό, αλλά φαινόταν ότι το παιχνίδι θα ανοίξει και θα επικρατήσουμε εύκολα. Κατορθώσαμε να το κάνουμε. Χωρίς να επαναλαμβάνω και στο δεύτερο μήκρονο, χωρίς να απειληθεί ο τερματοφύλακας ούτε μία φορά. Και κάτι που είναι δύσκολο να γίνει, ήταν ένα παιχνίδι που 14 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν δεν ήταν ένας κάτω του μετρίου, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Συνήθως στα παιχνίδια κάποιοι πάνε πολύ καλά, κάποιοι είναι μέτριοι. Σε αυτό το παιχνίδι 14 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν είχαν όλοι πολύ καλή απόδοση και οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα πέρασε αυτό, βάλαμε 3 βαθμούς. Συμπληρώσαμε 3 βαθμούς ακόμα και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι με την ομάδα της Καρδίτσας. Μια ομάδα η οποία στα εκτός έδρα της παιχνίδια παρουσιάζεται πολύ δυνατή. Σε 7 εξόδους από την Καρδίτσα μόνο 3 φορές έχει γνωρίσει την ήττα. Έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μια ομάδα η οποία έχει ένα ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου με πολύ ψηλά παιδιά στη σύνθεσή της και κοιτάει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Εννοείται ότι η προσοχή που θα δείξουμε θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν επαναπαυόμαστε στην νίκη της περασμένης Κυριακής, γιατί από εδώ και πέρα τα παιχνίδια αποκτούν ένα τέτοιο χαρακτήρα, θα έλεγα βαθμοθερικό. Σίγουρα θέλουμε να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία μας, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να μην αλλάξουμε τίποτα από τη φιλοσοφία μας, αλλά πρώτος το στόχος είναι η 3 βαθμή. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν μπορούμε να έχουμε τον Ντίνο του Σακαλίδη που εξακολουθεί να είναι τραυματίας, τον Τζιαμπέρα για τον ίδιο λόγο, τον Παπλίδη ο οποίος συμπλήρωσε 3 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με την Κίνη και τον Τρικαλόπουλο λόγω σπουδών. Ίσως λόγω του παιχνίδι της Κίμης, επειδή έχουμε αρκετούς παίκτες επιβαρυμένους λόγω του πλαστικού γηπέδου που είχε η ομάδα της Κίμης, έχουμε και 2-3 αμφίβολους. Είμαστε σε συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Φιλίτσα Τζεντίδου, τη φυσιοθεραπεύτριά μας. Περιμένουμε το OK για 2 ποδοσφαιριστές, για τον Οικονόμου και για τον Μακράκη. Ελπίζουμε να εξελιχθούν τα πράγματα καλά και να τους έχουμε στη διάθεσή μου. Και οφείλω να τους δώσω και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνει την κυρία Φιλίτσα Τζεντίδου, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την τελευταία εβδομάδα την έχουμε επιβαρύνει πολύ. Αυτά, αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις. Ο κύριος δίπλα σου αριστερά σου την Κυριακή
αν και αποκτήθηκε πρόσφατα, έβγαλε και τα 90 λεπτά του αγώνα. Πληροφορίες λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Θέλω να μου πεις αν σου έδωσε αυτό που περίμενες να πάρεις από τον Γιώργο τον Οικονόμο. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορούσε να μου δώσει συγκεκριμένα πράγματα που ζητάω στην ομάδα και δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορούσε να μου το δώσει από την επόμενη μέρα που ήρθε στην ομάδα. Δεδομένου της ποιότητάς του, του χαρακτήρα του και του γεγονός ότι δεν χρειαζόταν καθόλου χρόνο προσαρμογής. Με όλους γνωρίζετε πολύ καλά, με τους περισσότερους ήταν συμπαίκτες και αυτό που ήθελα να πάρω από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μου το έδωσε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα και θα συνεχίσει να μου το δίνει. Φαντάζομαι ότι ήταν κάτι το οποίο είχε στο μυαλό σου ότι έπρεπε η παρουσία ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή να υπάρχει ώστε να δέσεις αυτό που θέλεις να δέσεις. Και σε κάτι τέτοιο προσανατολίζεσαι, αν τέλος πάντων περαιτέρω η ομάδα με τα γραφικά τις λίγες μέρες που απομένει ενισχυθεί. Έτσι ακριβώς. Είπα και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι αν θα αποκτήσουμε ποδοσφαιριστές, θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν κατευθείαν στην 11 ή κάποιο ταλέντο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Γιώργος ήταν μεταγραφικός στόχος της ομάδος εδώ και 2 χρόνια. Από την ώρα που ήρθα εγώ στην ομάδα σαν παίχτης και μετά που ασχολήθηκα προπονητικά, είναι μεταγραφικός στόχος αυτής της ομάδας. Ξέρω την ποιότητά του και την αξία του, ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτή την ομάδα και μπορεί να την βοηθήσει για αρκετά χρόνια ακόμα. Αρκεί να το θέλει αυτός. Μάλιστα. Σπύρο, δεν έχω κάτι άλλο. Όσον αφορά σε περαιτέρω ενίσχυση, το έδειξε λίγο ο συνάδελφος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει σκέψη για κάποιο παίχτη σε κάποια θέση, υπάρχει ίδιο με το σχήμα του. Μόλις πριν από λίγο συμφωνήσαμε με έναν ποδοσφαιριστή Ταλαντούχο, ο οποίος επειδή δεν έχει υπογράψει ακόμα, δεν θα σας τον ανακοινώσουμε σήμερα. Στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και ίσως μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου να προχωρήσουμε και σε απόκτηση ενός έμπειρου ακόμα. Ολοκλήρωσε ο προγραμματισμός ο Αποστόλης του Στήρους. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον Γιώργο Περικονό. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον προπότη μου τον Στήλο για την τιμονή του και την επιλογή που έκανε να με φέρει στην ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους του Λιτοχώρου, οι οποίοι σε συνεργασία όπως είδα και κάποια δημοσιεύματα η ομάδα του Αχιλλέα μου και Σάρης ευχαρίστησε την ομάδα της Πιέριας. Να αναφερθώ και εγώ λίγο στο παιχνίδι ότι τη κίνηση εκτός έδρας. Μπορώ να πω ότι παρόλο 3 μέρες στην ομάδα και την οποία εκείνη δεν είχα δει να προτοποιήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ένιωθα πραγματικά πολύ τη δουλειά που κάναμε μέσα στην εβδομάδα, την ανάλυση της αντίπαλης ομάδας, ότι πραγματικά γνώριζα ποια είναι αυτή η ομάδα. Η ομάδα, γενικά, ο καθένας ατομικά στο ρόλο του και ομαδικά, η τακτική, πραγματικά μπορώ να πω ότι ήταν. Πετύχαμε το στόχο μας, τέλος πάντων. Ήμασταν μέσα στα τακτικά επίπεδα τα οποία λειτουργήσαμε και δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Και έτσι ακριβώς είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, η νίκη μέσα στη γη. Συμφωνώ σχετικά με όλα με τον προπονητή μου σε ό,τι ανέφερε γενικά για το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται. Την καρδίτσα θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα αυτή όπως και δική μου, όπως κάθε ομάδα ξεχωριστά, με την ίδια σοβαρότητα και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχεις παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Είδες την Κίμη τώρα, είδες ότι πραγματικά και αυτή η γάμα εθνική έχει καλό επίπεδο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν καλό ποδόσφαιρο, ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Πες μου λίγο, αυτός ο Αχιλλέας, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει και αυτά που έχει δει μέχρι τώρα, πού μπορεί να φτάσει. Η αλήθεια είναι ότι παρακολούθησα λίγα παιχνίδια φέτος λόγω του ότι έπαιζα σε αντίστοιχο, δηλαδή τις ημέρες που έπαιζε η ομάδα του Αχιλλέα, έπαιζα και εγώ και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω πολλά παιχνίδια. Μπορώ να πω ότι το έχω αναφέρει και στον προπονητή μου και στη διοίκηση του Αχιλλέα ότι ζήλευα κάθε φορά που έβλεπα την ομάδα. Πραγματικά έχει κάνει πολύ καλό σύνολο, είναι πολύ καλά, μια πολύ καλή δουλεμένη ομάδα με ωραίο ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο, εκθετικό ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα με σωστή λειτουργία σε όλες τις γραμμές της άμυνα και επίθεση. Έχει ταλαντούχους, αποτελείται από ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Η οποία πραγματικά, αν καταφέρει ο Αχιλλέας Άγιος Άρης να διατηρήσει όλο το υπάρχον υλικό, όλο το ρόστερ με ελάχιστες προσήκες, πιστεύω, αν όχι τώρα την μεταγραφική αυτή περίοδο ή το καλοκαίρι, θα κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο και μια πολύ δυνατή ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Το οποίο θα εκπροσωπεύει την Πιέρια μεγάλο σωμάτων. Αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφαση που πήρες και ήρθες. Ήταν μια πρόκληση για μένα, από την αλήθεια, λόγω του ότι. Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι μόνιμα σε κάποια εταιρεία. Ήταν δύσκολο και είναι δύσκολο για μένα, αλλά ήθελα πραγματικά μετά από 2 χρόνια στο τοπικό πλέον, γιατί πριν ήμουνα
σε ένα δίσκο βέβαια της Delta Kings που αγωνιζόμουν. Είναι μια πρόκληση για μένα και θα ήθελα πραγματικά να τελειώσω μέσα από μια τέτοια ομάδα που είναι τόσο εκείνη. Ολοκληρώσαμε, κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και εσάς. Και σας περιμένουμε σε καμιά ωρίτσα στο όσοι μπορείτε να έρθετε στην κοπή της πίτας στο Γκαζέτα. Όσοι παιδιά δεν μπορείτε θα σας στείλουμε πάπη και σπύρο υλικό και φωτογραφία.